Με τηλεφωνικά το Δήμαρχο Τεμπών. Δήμαρχε, καλή δύναμη, καλό κουράγιο από την Αθήνα, από δηλώσεις αυτεμπορικής. Ποια εικόνα έχετε από την τραγωδία αυτή που έχει πλήξει τη χώρα? Τι εικόνα, είναι μια τραγωδία. Τραγωδία, μια λέξη, αυτή φτάνει για όλα. Αυτή τη στιγμή επιχειρούμε με δύο γερανούς για να απεμπλοβήσουμε, να σηκώσουμε τα δύο πρώτα βαγόνια μαζί με τη μηχανή, για να δούμε τι εγκλωβισμένοι υπάρχουν μέσα. Αυτή είναι τώρα αυτή τη στιγμή η εικόνα. Τα άλλα βαγόνια έχουν ελεγχθεί, οι επιζώντες πήγαν στα σπίτια τους, οι τραυματίες είναι στα νοσοκομεία. Και έχουμε και μία διευκρίνηση. Από τις 7 το πρωί που έχουμε το πρώτο φως της ημέρας μέχρι τώρα 9-9.30, ποιο είναι το έργο το οποίο έχει ολοκληρωθεί από τους γερανούς και από τα σωστικά συνεργεία? Δεν έχει. Είναι χειρουργική επέμβαση που γίνεται. Είναι επικίνδυνο πολύ. Τα βαγόνια αυτά ζυγίζουν κατά εκτίμηση 50 τόνους. Και ξέρετε, είναι δύσκολο η επέμβαση αυτή, γιατί γίνει και κάποιο ατύχημα, σπάσει κάτι και χτυπήσουν άνθρωποι, οι πυροσβέστες, διασώστες που είναι εδώ πέρα κλπ. Σας λέω, προσπαθούν τώρα, έχουμε μισή ώρα για να σηκώσουν το ένα βαγόνι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Κύριε Δήμαρχε, να ρωτήσω κάτι. Οι νεκροί είναι από τα δύο πρώτα βαγόνια ή από το τρίτο που επίσης καταστράφηκε? Από το τρίτο που καταστράφηκε εντελώς. Άρα είναι στα δύο και πρώτα βαγόνια δεν ξέρουμε τι συμβαίνει μέσα. Όχι. Βγήκανε κάποια, αλλά ξέρετε, πρέπει να γίνει ταυτοποίηση και λοιπά, γιατί κάποια δεν είναι και αναγνωρίσιμα, έτσι. Άρα λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, τώρα για να αντιληφθούμε και εμείς που είμαστε πολλά χιλιόμετρα μακριά, οι 32 νεκροί είναι από το τρίτο βαγόνι, κατά κύριο λόγο. Κατά προσέγγιση τώρα και αυτά που λέμε. Κατά προσέγγιση, ναι. Στο γιατί πρώτο και στο δεύτερο βαγόνι δεν έχουμε ακόμα εικόνα. Όχι. Άρα, τώρα σας λέω, προσπαθούμε. Άρα η βοήθεια τώρα που χρειάζεται είναι για αίμα που έχει πει και ο Ερυθρός Σταυρός, κύριε Δήμαρχε, αυτή τη στιγμή. Ορίστε. Η βοήθεια που χρειάζεται τώρα είναι για αίμα, για αιμοδοσία στα νοσοκομεία της Λάρισας? Τι ακριβώς έχουμε? Ναι, έτσι. Yeah, έτσι. Χρειαζόμαστε και αίμα, και γιατί εκεί στα δύο νοσοκομεία Λάρισας είναι η πλειοψηφία των τραυματιών, και κάποιοι μεταφέρθηκαν, πολύ λίγοι, στην Κατερίνη, και αυτοί που πήγαν στη Θεσσαλονίκη με τα λεωφορεία μετά πήγαν για προληπτικούς λόγους στο Αχέπα και στο Παπα-Νικολάου. Κύριε Δήμαρχε, είσαστε πολλά χρόνια δήμαρχος. Ξέρετε την περιοχή καλύτερα από εμάς. Τι συμβαίνει με το δίκτυο αυτό? Έχουν γίνει προσπάθειες επισκευών? Υπάρχουν προβλήματα στο δίκτυο? Υπήρχαν? Όχι. Το δίκτυο είναι τέλειο. Είναι σύγχρονο. Τώρα, το πώς συνέβη το ατύχημα δεν μπορούμε. Τώρα δεν είναι στιγμή να ρίξουμε ευθύνες κλπ. Κανένας δεν ξέρει. Πιστεύω οι έρευνες θα αποδείξουν τι και πώς. Αλλά και αυτό δεν θα απαλύνει τον πόνο αυτών των ανθρώπων που χάσαν τους δικούς τους, έτσι. Είναι έτσι τραγική η κατάσταση, γιατί ήταν πολλά νέα παιδιά. Και πάρα πολλά νέα ερώτηση, παιδιά. Κύριε Δήμαρχε, φανταζόμαστε ότι έχετε περάσει από τα νοσοκομεία της Λάρισας. Εκεί τι ακριβώς? Πέρασα, ναι, είχε πολύ κόσμο. Ναι. Είχε κόσμο, ο οποίος με αγωνία περιμένει τους δικούς τους ανθρώπους να δει. Υπάρχει και αγωνία μεγάλη. Και αναγνώριση, βέβαια, τον πτώμα. Πόσοι έχουν συγκεντρωθεί από τη Θεσσαλονίκη τώρα, συγγενείς? Δώστε μας λίγο, περιγράψτε μας την εικόνα. Δεν είναι μόνο από τη Θεσσαλονίκη, γιατί εγώ χθες που ήρθα 12 παρατέταρτο, είμαι από τις 12 παρατέταρτο εδώ, βρήκα τους πρώτους που βγήκαν έξω, τα παιδιά, και ερχόντουσαν τα λεωφορεία για να τα πάρουν και ρωτούσαν πού βρίσκομαι, για να πω τον πατέρα μου να έρθει να με πάρει, και τους ρωτάω από πού είστε, μου λένε από τη Λαμία. Ήταν μια παρεούλα και από παιδάκια. Οπότε φαντάζεστε, δεν είναι μόνο παιδιά από τη Θεσσαλονίκη, είναι παιδιά που σπουδάζουν στη Θεσσαλονίκη, από την πόλη της Λάρισας, από τη Λαμία, από ό,τι μου λέγανε, δεν ξέρω, μπορεί να ήταν και από την Αθήνα. Ωραία. Δεν ήταν μόνο από την περιοχή μας. Δήμαρχε, ευχαριστούμε. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Θα είμαστε σε επαφή.